αισθάνομαι ότι θα είμαι πάντα όσα χρόνια και αν περάσουν την ώρα που φτάνω βγαίνω από το καράβι να λένε α να ήρθε εκείνος ο γιος της τάδε ο πούστης. Είναι μια ταμπέλα η οποία σε ακολουθεί. Γιατί να είναι φυσικό για έναν straight άνθρωπο, για τον τάδε που είναι από το νησί ας πούμε, να πηδάει μία σε μία παραλία μέρα μεσημέρι και να μην είναι για εμένα να πηγαίνει σε μία παραλία μέρα μεσημέρι. Είμαι ο Αλεξάνδρος Μάνος και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς podcast της LIFO, Sex Diaries Uncensored. Στο σημερινό επεισόδιο έχουμε καλεσμένο μας τον Σπύρο, με τον οποίο θα μιλήσουμε για τη ζωή ενός γκέι άνδρα σε ένα πολύ μικρό νησί της Ελλάδας. Εσείς, για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα επεισόδια, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, τα Google και τα Apple Podcast. Και αν έχετε κάποια ενδιαφέρουσα ιστορία να μοιραστείτε μαζί μας, μπορείτε να μας στείλετε ένα email στο podcast.lifo.gr με την ένδειξη για το Sex Diaries Uncensored. Είναι τα podcast της Λάιφο. Γεια σου Σπύρο. Καλησπέρα Αλέξανδρε. Θέλω πάρα πολύ να ακούσω αυτή την ιστορία που έχεις να μας μοιραστείς γιατί σαν ένα παιδί που μεγάλωσα σε μια πολύ μεγάλη πόλη στη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας και έχοντας υπάρξει γκέι παιδί ακόμη και μια τόσο μεγάλη πόλη μπορεί να τον καταπίεζε πολλές φορές, θέλω να δω πόσο διαφορετικά μπορεί να είναι η ζωή για ένα παιδί που μεγαλώνει σε ένα πολύ πολύ μικρό μέρος στην Ελλάδα ή οπουδήποτε. Αρχικά να κάνω ένα έτσι μικρό introduction. Ε, 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 εγώ μεγάλωσα σε ένα πάρα πάρα πολύ μικρό νησί όπου το να είσαι γκέι και να μεγαλώνεις και να, να γεννιέσαι και να μεγαλώνεις σε αυτό είναι πιστεύω μια ιδιαίτερη συνθήκη γιατί ε, μέρη σαν και αυτό έχουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε σχέση με μια πόλη αλλά ακόμα πιο... Ιδιαίτερα είναι και τα χαρακτηριστικά σε σχέση με ένα χωριό ας πούμε Γιατί όταν ένας τόπος έχει γύρω γύρω θάλασσα Δεν είναι ακριβώς το ίδιο με το να υπάρχει η επιλογή να πάρεις το αμάξι σου Και να φύγεις να πας όπου θες Οπότε αυτό σαν συνθήκη για εμένα θα την περιέγραφα ως εκ πρώτης περιοριστική Όπως ακούγεται φαντάζομαι Θεωρείς ότι αυτός ο περιορισμός επηρεάζει και τον τρόπο σκέψης των ανθρώπων που ζουν σε ένα τέτοιο μέρος. Αυτό έχει και τα καλά του, έχει τα κακά του, με την έννοια το ότι επειδή είναι ένα αρκετά τουριστικό νησί, υπάρχουν αρκετά ε, καινούργια πράγματα και έρχεται ένας φρέσκος αέρας από τους τουρίστες και από όλα αυτά, αλλά παράλληλα επειδή το χειμώνα αυτή η κατάσταση δεν υφίσταται, όπως... Ε, Καταλαβαίνει κι εσύ, υπάρχει μια πιο κλειστή κατάσταση. Δηλαδή, όταν μένουν οι ντόπιοι μεταξύ του. Επανέρχεται λίγο η. Ακριβώ. Πάντα οι τουρίστε είναι σαν αυτά τα εξωτικά πουλιά, α πούμε, που έρχονται από κάπου και είναι, αποδημούν κάποτε και δεν ε, 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 επηρεάζουν πολύ τη ζωή μα. Την επηρεάζουν λίγο, α πούμε. Πώ συνειδητοποιεί, πώς ξεκινάει η δική σου συνειδητοποίηση σχετικά με τη σεξουαλικότητά σου. Η εξερεύνηση αυτού του κομματιού ε, ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο ε, task ε, για μένα διότι ήμασταν ε, πάρα πολύ λίγοι εμείς που είχαμε τέτοιου είδους ανησυχίες θα πω οπότε ε, ο πειραματισμός και ε, τέτοιου είδους έτσι, καταστάσεις ήταν στο ελάχιστο. Αυτό έτσι εκ πρώτης. και το μόνο που έτσι... Κάπω ε, έδωσε ένα σπαρ ε, σε αυτήν την ε, κατάσταση. Είναι πράγματα ε, που με καλούσαν. Όπω, α πούμε, το μοναδικό γκέι ζευγάρι που υπήρχε στον νησί και ήταν ξένοι άνθρωποι. Ε, αλλά ήρθαν στο νησί, μετακόμισαν και ήταν, ε, ήταν παντρεμένοι. Τώρα μιλάμε για. Αρκετά χρόνια πριν που αυτό ήταν ένα μεγάλο έτσι γεγονός Και εγώ είχα έτσι μια, ένα ιδιαίτερο κάλεσμα σε αυτό το μαγαζί Αγόραζα πράγματα ας πούμε ε, Πήγαινα το ένα μιλούσα και αυτά Χωρίς να ξέρω γιατί με καλή ας πούμε ε, Αυτό το μαγαζί και αυτοί οι άνθρωποι που μιλάμε και όλα αυτά okay, Οπότε αυτό γίνεται σε μια μικρή ηλικία Ναι ναι τώρα μιλάμε για αρκετά μικρή Τύπου ας πούμε γυμνάσιο υπήρχαν άλλα άτομα πέρα από αυτό το ζευγάρι, είτε συνομήλικοι, είτε στο σχολείο ενδεχομένω μεγαλύτεροι, που να καταλάβαινε ότι αυτή είναι σαν εμένα, είναι, έχουμε κάποιο κοινό, κάτι κοινό. Ε, ναι. Αλλά επειδή η ζωή ε, αυτών των ατόμων, είτε συνομιλίκων, πόσο δε μάλλον ε, μεγαλύτερων, ήταν στην τουλάπα που λέμε, ε, ε, αισθανόμουν ότι κάπως ε, αυτό το οποίο είμαι είναι παράνομο είναι λάθος ας πούμε ή κάπως ξέρει, ξέρεις μ, α, κάτι συμβαίνει άστο τώρα ας μην το εξερευνήσουμε και πολύ γιατί κοίτα και τον τάδε κοίτα και τον τάδε ούτε αυτός το εξερευνεί και άστο και το ας πούμε ε, Πότε περίπου γίνεται αυτή η πρώτη εξερεύνηση και με ποιο τρόπο. Θα την τοποθετούσα εκεί γύρω στις αρχές του Λυκείου και έτσι ένα πράγμα που συνέβαινε ήταν ότι σε αυτές τις ηλικίε εξερευνείται για πρώτη φορά η του πορνό ας πούμε και ένα thing που γίνεται, δεν ξέρω αν αυτό είναι κάπως... Αν είναι ε... και σε άλλα μέρη ναι, της <laughs> δεν ξέρω, φαντάζομαι πως θα γίνεται ε, είναι το ότι να μαζευτούμε σε ένα σπίτι να δούμε ένα πορνό πούμε μαζί ναι, οι φίλοι μαζί. Και εκεί α πούμε μπορούσαν να υπάρξουν διάφορε εξερευνητικέ τάσει. Ε, μπορώ να πω μεταξύ φίλων, μεταξύ ενό, μεταξύ δύο, ανάλογα την κάθε φορά. Αλλά αυτά δεν ήταν ακριβώς ε, καταστάσεις που έτσι, σε, με μια ενήλικη ματιά θα τι έβλεπα και θα έλεγα πο-πο, πω, πω, α πούμε, τι, ε, τι έγινε. Ναι, τι συνταρακτικό πράγμα. Ήταν περισσότερο. Ε, η πολύ ήπια, πολύ ήπια πράγματα για το λόγο του ότι ε, δεν υπήρχε, δεν ξέρω αν υπήρχε τότε η διάθεση για να ε, συμβεί κάτι παραπάνω. Οπότε προφανώς όλοι αυτοί οι πειραματισμοί υποθέτω ότι θα ήταν πειραματισμοί που θα έκανε και ένα straight αγόρι με την παρέα του και δεν ήταν τόσο. Ε, δηλωτική του ποια είναι η σεξουαλικότητά σου. Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Γιατί α πούμε, ε, υπήρξαν πειραματισμοί με άτομα τα οποία είναι ραβωνιασμένα αυτή τη στιγμή, είναι παντρεμένα, έχουν παιδιά, το οτιδήποτε. Όχι ότι αυτό, όπω έχουμε δει, σημαίνει κάτι, αλλά καταλαβαίνει αυτό ακριβώ που είπε, ότι δεν είναι κάτι δηλωτικό. Είναι κάτι απλά. Ότι συνέβη και πολύ α πούμε. Okay. Ξεπερνώντα λοιπόν το στάδιο του πειραματισμού, πότε είναι η πρώτη στιγμή που νιώθει ότι Έχω φτάσει να καταλάβω ποια είναι η σεξουαλικότητά μου ή να την αποδεχτώ. Άργησε μπορώ να πω, άργησε γιατί ε, φεύγοντας ε, από αυτό το πάρα πολύ μικρό μέρος είχα την τύχη να φύγω λίγο νωρίτερα από ότι φεύγει ένας έτσι, συνήθως άνθρωπος τέλος πάντων ε, και παρότι έφυγα νωρίτερα και πήγα σε ένα λίγο μεγαλύτερο νησί άργησα ακόμα και τότε ας πούμε, να καταλάβω τι συμβαίνει και φεύγοντας πλέον εντελώς από ε, το το θαλάσσιο περιβάλλον έγιναν οι πρώτες συνειδητοποιήσεις ότι α ναι συμβαίνει αυτό και εγώ θέλω αυτό και θα το εξερευνήσω με αυτόν τον τρόπο. Οπότε, η πρω... δηλαδή, ακόμα και οι πρώτε εξερευνήσει, οι actual εξερευνήσει, ότι βρίσκομαι με έναν άνθρωπο για να κάνουμε σεξ ή να κάνουμε πρώτη φορά, α πούμε, κάτι, ε, ακόμα και αυτό ήταν σε, ένα... σε μια κατάσταση ότι ε, συμβαίνει, όντω, αλήθεια, δεν, το... δεν είμαι σίγουρο, δεν το πιστεύω. Ε, και αφού ε, συνέβαινε, α πούμε, άστο ε, για ένα χρόνο. Θα το δούμε την επόμενη χρονιά. Πότε θα το τοποθετούσα, α πούμε, γύρω στα 20. Δηλαδή, που αυτό το, το συνδέω άμεσα με το περιβάλλον από το οποίο έρχομαι. Γιατί την έχ... άρνηση του να ναι, αποδεχτεί για... ποια είναι η σεξουαλικότητά ναι, σου. Ναι, γιατί έχω φίλου, α πούμε, που μου έχουν πει ότι έχουν κάνει έξω από τα 15. Ε, που δεν. Δεν, είναι, δεν λέω ότι θα ήθελα απαραίτητο κι εγώ, αλλά θα ήθελα να έχω την επιλογή να μπορώ να το κάνω, εάν ήθελα να το κάνω. Μπορεί να το φανταστεί είναι υπάρχει μαζί σε ένα μέρο που θα υπήρχε κόσμο αρκετό, ώστε να έχει επιλογέ να κάνει και ναι. ό,τι ήθελε. Ναι. Φτάνοντας λοιπόν στα 20 και έχοντα αποδεχτεί ότι είμαι ο Σπύρο και είμαι ένα ομοφυλόφιλο αγόρι, ναι. πώ σκέφτεσαι τα προηγούμενα χρόνια. Ε, ζούσες καταπιεσμένος ή δεν ήξερες τι άλλο υπάρχει πέρα από το νησί, οπότε κάπως ήσουν οκ, okay, δεν, δεν είχε νιώσει ότι χάνεις κάτι. Αυτό ακριβώς που λες και αυτό πιστεύω ότι είναι και κάτι το οποίο ε, λίγο πολύ μπορεί να συμβαίνει και για τα άτομα, ε, τα, δηλαδή ακόμα και τα straight άτομα που μένουν σε ένα μικρό νησί. Έχω ακούσει πάρα, πάρα πολλές φορές ότι... Σαν αυτό το μέρος δεν έχει, ότι είμαστε το καλύτερο μέρος και όλα αυτά. Που πράγματι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος και έχει πάρα πολλά ωραία πράγματα να προσφέρει. Αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα πέρα, πέραν αυτού, α πούμε. Και πιστεύω ότι ε, δεν ε, συντηρείται πάρα πολύ αυτή η άποψη το ότι να εξερευνήσουμε και άλλα μέρη. Και αν μας αρέσει ο τόπος μας, να γυρίσουμε και να μείνουμε και να τον κάνουμε καλύτερο και όλα αυτά. Ε, συντηρείται αυτή η αντίληψη των παππούδων μας που είχαμε κάποτε, ότι ε, εμείς εδώ γεννηθήκαμε, εδώ θα μείνουμε, εδώ θα πεθάνουμε. Έχοντας ζήσει σε μεγαλύτερη πόλη, πώς ξεκινάς το ταξίδι σου στην πιο ενεργή σεξουαλική ζωή κάπως κάπου σε, με ένα τρόπο ας πούμε ε, ήρθα ε, σε επαφή με τα gay dating apps ε, που υπάρχουν το grind, το romeo ε, και όλα αυτά, το tinder αργότερα και αυτά έγιναν ο τρόπος με τον οποίο ε, άρχισα να βρίσκω ανθρώπους σαν και εμένα και όχι απαραίτητα όχι μόνο στον ερωτικό τομέα ακόμα και σε φιλικό και στο οτιδήποτε και αυτό συνέβαινε γιατί ε, στα πρώτα, ιδιαίτερα στα πρώτα χρόνια, ε, δεν αισθανόμουν ότι είναι εφικτό να φλερτάρω. Ε, ελεύθερα. ελεύθερα. Και ε, να φλερτάρω, α πούμε, in person. Έτσι, με, να, να δω ένα αγόρι που μου αρέσει και να πάω να του πω: Γεια σου, τι κάνει, Είμαι ο Σπύρο. Ε, πώς σε λένε, α πούμε. Που είναι κάτι το οποίο ε, δεν νομίζω ότι είναι προβλητικό. Αλλά ε, αυτό ε, δεν αισθανόμουν την ελευθερία να το κάνω. Και ε, ένα πράγμα που θα ήθελα να αναφέρω έτσι, που ενίσχυσε πάρα πολύ αυτή την ε, κατάσταση έτσι, της ε, κλειστής ε, ε, σεξουαλικότητας και έκφρασης και όλα αυτά είναι το ότι ε, στα μικρά μέρη ε, οι άνθρωποι και τα επαγγέλματα είναι ε, κατά μονάδες. Δηλαδή υπάρχει ο φούρνος, υπάρχει το μανάβικο, υπάρχει ε, το σούπερ μάρκετ, η τράπεζα, ο δήμαρχος. Από τα περισσότερα, εντάξει όχι από το δήμαρχο ας πούμε, αλλά από το μανάβικο υπάρχει κι άλλο μανάβικο. Αλλά ένα είναι το μανάβικο. Okay, οπότε το αυτό π... πώς ότι επηρεάζει την κλειστή <συστά> φάση κάποιου. Ότι εγώ ήμουν... Ο γιος του της τάδε, Οπότε ε, αυτό σαν ε, κατάσταση ήταν ε, ότι α, ο γιος της τάδε τι καλό παιδί, τι γλυκό παιδί χαιρετάει το ένα το άλλο και αυτά. Δηλαδή ε, κάπως μου φορέθηκε ένας ρόλος ο οποίος ε, δεν ε, ήθελα απαραίτητα να τον λάβω και okay, ότι ο γιο τη τάδε κατ' επέκταση δεν μπορεί να κάνει και ό,τι θέλει. Ακριβώ. ακριβώς. Ακριβώ. Δεν μπορεί να ε, είναι λίγο πιο ελεύθερο, να. το οτιδήποτε. Να δίνει το πώ θέλει. Ακριβώ. Και okay, καταλαβαίνω. Αυτό, α πούμε, είναι κάτι που στην μεγαλύτερη πόλη δεν υπάρχει ίσω και καθόλου ή υπάρχει σε πολύ λιγότερε ναι. περιπτώσει. Στη στενή γειτονιά σου, που κι εγώ, αν κυκλοφορήσω στη γειτονιά μου, Εκεί που μεγάλωσα, θα με δουν 15 παραπάνω άνθρωποι που ξέρουν ποιανού είμαι. Αυτό. Θα Αλλά... ενημερώσουν αυτόν του οποίου είμαι. έχεις, έχεις την επιλογή, α πούμε, να βγεις από αυτήν την ε, περιοχή, και περιοχή και να πας κάπου αλλού. Θυμάμαι, ας πούμε, ε, μια φορά που κάπως είχα αρχίσει να γίνουμε λίγο πιο open ε, έτσι όσον αφορά την ταυτότητά μου και κάπως να αρχίσω να την εκφράζω σιγά σιγά και θυμάμαι που ε, κάπως βγαίναμε με ένα παιδί τότε και ήμασταν σε μια παραλία στο νησί αυτό στο νησί ναι ήμασταν ναι. σε μια παραλία και έτσι παίζαμε όπου, αλλά όχι κάτι χιδέο απλά φιλιόμασταν και το οτιδήποτε και θυμάμαι ότι ήταν ένας γνωστός της μητέρας μου παρακεί ας πούμε σε μια πετσέτα και κάπως κοίταξε και ήταν έτσι η πρώτη μου, από τις πρώτες μου επαναστάσεις αυτές που είπα ότι δεν με νοιάζει και ότι ξέρεις εγώ θα συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω γιατί δεν κάνω και τίποτα παράνομο φιλιά με έναν άνθρωπο που μου αρέσει ας πούμε και ούτε τίποτα χυδαίο κάνουμε ξέρω εγώ και όλο τυχαίω, δεν ξέρω δεν, δεν, το συζητήσαμε ποτέ αυτό <laughs> με τη μητέρα μου <laughs> αλλά όλα ε, όλο ήρθε την επόμενη μέρα και μου λέει, α, Ήρθε και ο Τάδε στο γραφείο και δεν μου είπε ότι τη είπε κάτι. Ήταν εντελώ ε, άσχετη η συζήτηση, αλλά θυμάμαι να νιώθω ένα, το, ένα τρομερό τρόμο για το τι επακολουθεί, α πούμε, που ήρθε ο Τάδε στο γραφείο και γιατί μου τον αναφέρει μία μέρα μετά, αφού τον είδα εγώ, α πούμε. Που πραγματικά δεν υπήρχε καμία σύνδεση με το γεγονό ε, αυτό. Αλλά ήταν ένα τέτοιο, αυτό περιγράφει πολύ την κατάσταση που έζησα. Ακούγεται λίγο πολύ πιεστικό ναι. και πολύ. Ένα συνεχόμενο κρυφτό από ανθρώπου που μπορεί να σε δουν. Που όταν είναι ένα μέρο με πέντε παραλίε και τρει δρόμου, οι πιθανότητε να σε δουν είναι αυξημένε. Ναι. Ε, έτσι, για, και για να το περάσω και σε μια λίγο πιο ενήλικη ζωή και ε, έτσι σε ένα πέρασμα. Γιατί πλέον ε, θεωρώ ότι είμαι ένα άνθρωπο ε, ανοιχτό ε, όσον αφορά την ταυτότητά μου. Ξέρω ότι είμαι ένα ομοφυλόφιλο άντρα. Δεν το κρύβω. Αν ερωτηθώ, ε, απαντώ αυτό που είμαι και όλα αυτά. Έχοντα όμω κάνει περάσει σε αυτή τη φάση να έχει τύχει να βρεθώ με ένα άτομο για σεξ στην παραλία ας πούμε που είναι κάτι που συμβαίνει από οποιονδήποτε να πάμε να κάνουμε ό,τι κάνουμε τέλος πάντων και αυτά με το μηχανάκι ε, και να γυρίσουμε να Πάει ο καθένα στο σπίτι του ας πούμε κάπως Και την επόμενη μέρα να δω έτσι μια γνωστή ε, κυρία ε, Πολύ γλυκιά ε, κατά τα άλλα Η οποία να μου πει Α, σε είδα και εμένα παιδί χτε στο μηχανάκι Πού πηγαίνατε Και ε, ε, παρόλο που ε, αισθανόμουν έτσι ε, θα, θα, ενδεχομένως τώρα να τις έλεγα ότι πηγαίναμε ε, για να κάνουμε σεξ. Ε, νομίζω ότι εκείνη την ώρα νιώσα πάρα πολύ άβολα και πάρα πολύ επεμβατικά, ας πούμε, σε σχέση με το, αυτό το γεγονός. Έχοντας μεγαλώσει και έχοντας περάσει τα χρόνια και έχοντας υπάρξει ένας άνθρωπος ο οποίος είσαι πλέον open με τη σεξουαλικότητά σου και με το πώς την εκφράζεις, πώς είναι η ζωή σου σήμερα, πώς έχει αλλάξει αυτή η κλειστή φάση στην οποία ζούσε για χρόνια. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή οι γονεί μου ε, γνωρίζουν, α πούμε, για μένα και το έχουμε συζητήσει έτσι ενδελεχώ. Και είναι και, Είχα και την τύχη να προέρχομαι από μια οικογένεια που τουλάχιστον ένα μέρος από αυτή γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν είναι εντελώς ολόκληρη Είναι πάρα πολύ υποστηρικτικό όσον αφορά τις επιλογές μου και βρέθηκα με ανθρώπους οι οποίοι είχαν τη διάθεση να δουλέψουν μαζί μου για να καταλάβουν αυτό το άγνωστο πράγμα για αυτούς που είμαι Όσον αφορά τώρα το περιβάλλον, το έτσι, οικογεν... όχι το, όχι το, οικογενειακό, το κοινωνικό στο, στο νησί υπάρχουν τα καλά, υπάρχουν και τα άσχημα ας πούμε ε, δηλαδή ε, έχω, έχει τύχει ας πούμε να βρεθώ αντιμέτωπος με περιστατικά εντελώ ομοφοβικά, ε, στα οποία ε, να, πάρουν, να πάρει μέρο, α πούμε, η, η, μητέρα μου και να με προστατεύσει από κάτι τέτοιο. Ε, που ήταν κάτι το οποίο το. Έτσι, ήταν από τα πιο έτσι, συντερακτικά πράγματα με την καλή έννοια που συνέβησαν. Αλλά όσον αφορά το κοινωνικό ευρύτερα, αισθάνομαι ότι θα είμαι πάντα. Όσα χρόνια και αν περάσουν, Α, ο, ε, Την ώρα που ε, φτάνω, βγαίνω από το καράβι, ε, να λένε Α, να! Ήρθε εκείνο ο γιο τη, τάδε ο ε, δηλαδή, είναι μια έτσι ταυτότητα, ε, όχι ταυτότητα μάλλον, γιατί η ταυτότητα είναι το ευχα, η ευχάριστη έννοια. Ε, είναι μια ταμπέλα η οποία σε ακολουθεί. Και αυτό α πούμε που με θυμώνει κιόλα και έτσι με απογοητεύει λίγο είναι ότι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν ε, με αντιμετωπίζουν σαν ε, φυσιολογικό ε, που αντιλαμβάνουμε ότι αυτή η λέξη είναι, μπορεί να ακούγεται κάπως ε, περίεργη σε άτομα σαν και εμάς. γιατί δεν είμαι φυσιολογικό στα α ναι, μάτια τους ναι, ναι, όχι ενώ τύπου τι τί σημαίνει φυσιολογικό και όλα αυτά ναι ναι ναι. Ε, αλλά ε, εγώ, ας πούμε, δεν αισθάνομαι ότι κάνω κάτι παράξενο ή περίεργο ή όλα αυτά και θα ήθελα να με αντιμετωπίζουν ε, όπως θα αντιμετώπιζαν και έναν οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο, ας πούμε. Δηλαδή, ε, γιατί να είναι φυσικό για έναν straight άνθρωπο, για τον τάδε που είναι από το νησί, ας πούμε, να πηδάει μία σε μία παραλία μέρα-μεσημέρι και να μην είναι για εμένα να πηγαίμε σε μία παραλία μέρα-μεσημέρι είναι μια ερώτηση που θα έχω νομίζω για πάρα πολύ καιρό. Τι θεωρείς ότι αλλάζει με το που πατήσεις το πόδι σου πλέον στο νησί, δηλαδή ακούς περισσότερο τα σχόλια που υπό άλλες συνθήκες σε ένα μεγαλύτερο περιβάλλον, σε ένα πιο ευρύ περιβάλλον δεν θα άκουγες. Τα βλέμματα γίνονται πιο έντονα γιατί αυτοί που σε κοιτάνε είναι γνωστοί σου και δεν είναι άσχετοι στο δρόμο. Τι αλλάζει με το που φτάσει εκεί. Εγώ, ο, ο τρόπο με τον οποίο εκφράζομαι εγώ ε, και δεν ε, αναφέρομαι μόνο σε σεξουαλικό, είναι ένα σύνολο όλων των πράγματων Είναι ε, ε, αρκετά ιδιαίτερο, ομολογώ, με την έννοια του ότι το ντύση μου αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να είναι λίγο πιο ιδιαίτερο σε σχέση με ενό ε, οποιοδήποτε ανθρώπου. Ε, οι συνήθειέ μου μπορεί να είναι λίγο πιο ιδιαίτερε. Οπότε ε, όλα αυτά. Ε, αισθάνομαι ότι όταν πηγαίνω σε αυτό το μέρος το πολύ μικρό νησί μπαίνουν κάτω από ένα μεγεθυντικό φακό και παρατηρούνται γιατί ο Σπύρος κάνει αυτό γιατί ντύνεται έτσι γιατί ο, ε, ο, το ένα γιατί το άλλο και είναι νομίζω πράγματα τα οποία δεν είναι δουλειά κανένας να αναρωτηθεί γιατί ε, για τον οποιονδήποτε δεν αναρωτιέται οπότε γιατί αναρωτιέται για μένα και όταν είσαι στο νησί και θα κάτσει κάποιε αρκετέ μέρε ή εβδομάδε, ενδεχομένω γιατί είναι καλοκαίρι, πώ επηρεάζει όλο αυτό τη σεξουαλική σου ζωή, Γιατί φαντάζομαι ότι καλοκαίρι σε ένα νησί, τι πιο λογικό να φλερτάρεις υπάρχουν ντόπιοι, ξένοι που έρχονται, φεύγουν. Πώ είναι η καθημερινότητά σου εκεί. Στο κομμάτι τη σεξουαλική ζωή. Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα, γιατί εντάξει, όπω καταλαβαίνει, υπάρχει αρχικά το, έτσι γεγονός ότι μέν, όταν πηγαίνω εκεί μένω με τους δικούς μου δεν είναι ότι πάω για διακοπές όπως ε, πηγαίνει ένας οποιοδήποτε άλλος άνθρωπος και έχει το χώρο του μπορεί να κάνει ό,τι θέλει οπότε αυτό το φίλτρο το ότι μένω με τους δικούς μου και ο χώρος είναι ε, δικός τους. τους και αν και δεν μένουμε στο ίδιο ακριβώς σπίτι ε, και πάλι η πρόσβαση σε αυτό είναι δύσκολη όσο ε, Ανοιχτή και συζητήσιμη και όλα αυτά ε, ε, είναι αυτοί οι άνθρωποι. Ε, δεν θα ήθελα κι εγώ ε, να ε, φέρω με το μηχανάκι ένα και, και να του πω. Ε, πάμε να πηγαίνουμε μια, ε, ε, ερχόμαστε, με δίνεται σημασία. Είναι λίγο, ε, δεν θα ήθελα να πιέσω τα πράγματα σε ένα τέτοιο βαθμό. Α, οπότε αυτό που συμβαίνει έτσι, ε, χωροταξικά μιλώντας, ε, για σε μια σεξουαλική εμφή, είναι έξω. Δηλαδή ε, στο μέρος αυτό έτσι τα πράγματα είναι outdoor ε, δεν, ε, δεν νομίζω ότι έχω κάνει ε, σεξ σε αυτό το μέρος εντός ε, σπιτιού Και αν έχω κάνει θα είναι μία-δύο φορές σε κρεβάτι Δηλαδή τα βράχια τα ξέρω πάρα πολύ καλά Άρα. Όλα, όλα τα βράχια του νησιού Άρα έχει και αυξημένο βαθμό δυσκολίας και αβολοσύνης κάποιες φορές Γιατί κακά τα ψέματα... Ακόμα και όσοι αγαπάμε το outdoor, είναι κάτι το οποίο δεν είναι πάντα βολικό. Σίγουρα, σίγουρα. Έχει Αλλά έχει ζέστη, που... έχει κρύο, έχει. Αυτό που έχω να πω είναι ότι είναι ένα skill το οποίο ε, κατακτάται και έτσι με προσήλωση και διάθεση για εξερεύνηση, ε, ο καθένας μπορεί να το κατακτήσει. Και δεν ξέρει και πότε θα σου φανεί χρήσιμο. Γιατί σε μια δύσκολη στιγμή πάντα μπορείς να ανταπεξέλθεις Α, σίγουρα. Και χωρίς κρεβάτι. Σίγουρα, σίγουρα. Ποια είναι η τελευταία σεξουαλική εμπειρία που θυμάσαι από το νησί ή ποια είναι η εμπειρία που θυμάσαι περισσότερο από τις υπόλοιπες και ξεχωρίζεις. Νομίζω ότι αυτό πούμε που θα, έτσι, θα ήταν το πιο γκράντε και σπουδαίο πράγμα που έχει συμβεί είναι ότι μια φορά είχα πάει εντελώ τυχαία για μπάνιο και δεν είχα πάει με καμία διάθεση για σεξ ή το οτιδήποτε. Είχα πάρει και το βιβλίο μου ας πούμε ε, για να διαβάσω και όλα αυτά και στην πορεία, στην παραλία... Ε, γνώρισα ένα ζευγάρι όπου πιάσαμε την κουβέντα και μετά ε, αρχίσαμε να πιάνουμε και άλλα πράγματα γιατί η παραλία ήταν ε, εντελώς άδεια ε, οπότε γνωριστήκαμε πάρα πολύ καλά μέρα μεσημέρι ε, σε ένα τόσο μικρό μέρος είναι η αλήθεια αυτό ήταν κάπως δύσκολο τεχνικά οπότε ό,τι μπορούσε να γίνει ε, κάτω από ένα τραπέζι <laughs> έγινε κάτω ε, από ένα ε, τραπέζι ναι <laughs> όχι που ε, του λέγει ε, Οπότε μετά έτσι συνεχίσαμε στο ε, εκεί που έμεναν ε, και ε, ήταν πολύ έντονα τα πράγματα που μετά γνωριστήκαμε και βγήκαμε και για καφέ και για ποτό και ξαναβρεθήκαμε και ήταν έτσι η πιο έντονη σεξουαλική εμπειρία που υπήρξε. Και είχε να φανταστώ τον νησί να λέει, για τρεις γκέι που κυκλοφορούν μαζί τρώνε πίνουν και προκαλούν. Πι... Ναι, 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 ναι. Και τι, είναι αυτοί, και, και τι είναι αυτοί που τρώνε μαζί και πίνουν και είναι έτσι και τόσο διαχειριστικοί και χαίρονται, ας πούμε. Γιατί χαίρονται τόσο πολύ και είναι και τρεις μάλιστα. Δηλαδή, δύο έχουμε δει, αλλά γιατί είναι τρεις. <laughs> Η αλήθεια είναι ότι στο κάθε μέλο τη παρέα που προστίθεται αυξάνεται και ο βαθμό τη πρόκληση. <laughs> Σίγουρα και τη δυσκολία όσον αφορά τα βράχια. <laughs> για, να τα θυμώ, για να μην πω. <laughs> γιατί μπορεί να βρει κάποιο μεγάλο βράχο. Ακριβώ. Δεν Ακρι... χωρά σε Ακρι... οποιονδήποτε. Ακριβώ. <laughs> Θέλω πάρα πολύ να μάθω και να μου πει έχοντας ζήσει αυτό το δίπολο του πολύ κλειστού και του αρκετά πιο ανοιχτού σε μια άλλη περιοχή που είσαι πιο άγνωστος και δεν σε ξέρει ενδεχομένω τόσο κόσμο ή που έχει την επιλογή να φέρει τον όποιον θέλει στο σπίτι σου ή να πας στο δικό του. Πώς ζεις την αλλαγή αυτού του mood που μπορεί να συμβεί αρκετέ φορές μέσα στο χρόνο το τώρα είμαι σε ένα μέρος που πρέπει να περιοριστώ αρκετά, τώρα είμαι σε ένα μέρος που θα περιοριστώ μόνο όσο θέλω εγώ. Αυτό που ε, προσπαθώ να κατακτήσω με τα χρόνια είναι αυτή η αλλαγή να συμβαίνει, να, να συρρυκνώνεται όλο και περισσότερο και κάθε φορά να πηγαίνω σε αυτό το τόσο πολύ μικρό μέρος και να φέρνω το Σπύρο που είναι στην πραγματικότητα όλο και περισσότερο και αν αυτός ο Σπύρος θέλει ε, να βρεθεί με άλλους δύο σε μια παραλία let it be, ε, αν θέλει να βρεθεί με άλλους δύο στο σπίτι του αυτό συμβαίνει, ε, θα συμβεί κάποτε, φαντάζομαι. Ε, οπότε αυτό ε, έτσι βιώνω την αλλαγή και έτσι τουλάχιστον προσπαθώ να τη να βιώνω. Δηλαδή να την ε, μικραίνω όσο και περισσότερο, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι εγώ αυτό είμαι και το νησί μπορεί αυτό να είναι, και το νησί μπορεί να μην αλλάξει και it's ok αλλά και εγώ δεν πρόκειται να αλλάξω. Και αν, ας πούμε, ε, το νησί δεν μπορεί να δεχτεί αυτό που είμαι εγώ, ε, τότε δεν θα πηγαίνω. Τόσο απλά. Πρόλαβε την επόμενη μου ερώτηση, οπότε θα την κάνω ακριβώς όπως την είπες. Το νησί αλλάζει. Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι. Στα, σταδιακά και έτσι σταθερά και πολύ, ε, πολύ σιγά, ε, αλλάζει σιγά σιγά γιατί ε, 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 έχω επαφές έτσι, με συμμαθητές μου, με συμμαθητριές μου όπου δεν υπάρχει καμία συζήτηση για το τι κάνω εγώ και ποιος είμαι όσον αφορά τη σεξουαλική μου ταυτότητα ε, υπάρχει, δηλαδή αυτό που θα με ρωτήσουν ε, είναι ε, περισσότερο τι επαγγελματικά, επαγγελματικές επιλογές και πώς είμαι επαγγελματικά παρά ε, τι κάνω σεξουαλικά και με ποιον βρέθηκα και αν έχω εγκόμενο ή όχι ή το οτιδήποτε και είναι κάτι το οποίο μου, μου αρέσει πάρα πολύ γιατί δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχουν συζητήσει τέτοιου είδου, Όχι γιατί είναι κλειστά τα πράγματα αλλά όπως ε, δεν θα ρωτούσα τη Μαρία, Μαρία είσαι straight ε, Έτσι πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε να ρωτήσει και εμένα κάποιος Σπύρο είσαι gay Θα έπρεπε απλά να πει ναι, οκ, ναι. okay. συμβαίνει Είναι αυτό που θέλει να είναι Είναι αυτό ακριβώ, Λίγο πριν κλείσουμε, θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι το οποίο πάντα μου αρέσει να το ρωτάω όταν ακούω μια ιστορία που μου φαίνεται αρκετά ξεχωριστή. Και αυτό είναι τι θα συμβούλευε ένα παιδί που μα ακούει, ένα νέο άνθρωπο, ο οποίο ζει σε ένα μικρό μέρο, είτε αυτό είναι ένα νησί, είτε αυτό είναι μια υπαρχιακή πόλη, ένα χωριό, και νιώθει ότι το περιβάλλον στο οποίο ζει τον πνίγει εξαιτία τη σεξουαλικότητά του και των στερεοτύπων που κουβαλάνε κάποια μυαλά. Ε, Χαιρόμαι πάρα πολύ που μου κάνεις έτσι, αυτή την ερώτηση ε, γιατί είναι ένα πράγμα το οποίο το έχω σκεφτεί πάρα πολύ και επειδή έχει τύχει να δω νέα ε, παιδιά που είναι γκέι που πιθανόν είναι λασβείες ή οτιδήποτε διάθεση έχουν ε, αυτό που παρατηρώ και χαίρομαι ιδιαιτέρως είναι ότι είναι πολύ περισσότερο πολύ πιο εκδηλωτικά ε, στην ηλικία που είναι από ό,τι όταν ήμουν εγώ στην ηλικία τους και χαίρομαι πάρα πολύ να το βλέπω αυτό γιατί σημαίνει ότι τα άτομα αυτά και γενικώ ο κόσμος σταματά να φοβάται και αυτό θα συμβου... η μεγαλύτερη μου συμβουλή θα ήταν αυτή να, να, να μην ε, φοβάται κανείς γιατί ε, το τίποτα δεν είναι λάθος και τίποτα δεν είναι έτσι, ε, κακό ή ε, δεν θα έπρεπε να συμβαίνει είναι αυτό που είναι και απολαύσέ το όπως θα ήθελες εσύ να είναι και να συμβαίνει Είτε έχει να κάνει με σεξ στην παραλία, είτε έχει να κάνει με. Ε, σεξ... το τι ρούχο θα φορέσει ενδεχομένω. <Τι> ναι, με, με το οτιδήποτε. Το τι επαγγελματικά, έτσι, επαγγελματικές επιλογές θα κάνει ε, και οτιδήποτε. <Τι> Δεν ξέρω, νιώθω ότι κάθε φορά που έρχομαι κι εγώ αντιμέτωπο με τέτοιε περιπτώσει ανθρώπων, που έχει τύχει να δω και στο TikTok, σκέφτομαι πόσα κότσια θέλει να ζει σε ένα πολύ μικρό μέρο και να είσαι όσο πιο πολύ μπορεί ο εαυτό σου όταν εγώ δεν έχω καταφέρει να υπάρξω πλήρω ο εαυτό μου σε μια τεράστια πόλη σε μικρότερη ηλικία και το τι δύναμη θέλει να ακού το μακρύ και το κοντό του καθενό και να μην σε επηρεάζει ή να σε επηρεάζει το δυνατόν λιγότερο και να μην ξυπνά την επόμενη μέρα και να λε θα κρυφτώ και να λε όχι. Θα ξαναβγώ ντυμένο, ντυμένη έξω όπω θέλω εγώ και θα κυκλοφορήσω με τη σχέση μου ελεύθερα. Μου φαίνεται άθλο για ένα νέο άνθρωπο, ίσω γιατί. Στη δική μας εποχή δεν ήταν τόσο εύκολο σω γιατί είχαμε περισσότερε φοβίε φορτωμένε από του γονεί μα. Μη, μη σε δύο ένα, μην μπει ο άλλο. Δεν ξέρω, νιώθω ότι αυτό έχει επηρεάσει πάρα πολύ τη δική μα γενιά. Και χαίρομαι πάρα πολύ και εγώ όταν βλέπω άτομα τα οποία ζουν ελεύθερα. Από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο μέρο. Αλλά σίγουρα στο πιο μικρό έχει μεγάλο βαθμό δυσκολία ναι, ναι, ναι. σε αυτό. οπότε εκείνο αλλάζουν οι εποχέ. Σιγά μεν αλλάζουν δε. Και αυτό είναι ε, ε, αρκετά ευχάριστο. Σπύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα κουβέντα. Νιώθω ότι μα ταξίδεψε σε πολλά μέρη που μπορεί να έχει ζήσει κάποιο ή να έχει ένα γνωστό που έχει ζήσει εκεί και να μπορεί να καταλάβει ίσω λίγο καλύτερα μετά από αυτή την κουβέντα το ποια είναι η πραγματικότητα για του ανθρώπου που ζουν εκεί και ανήκουν στην LGBT κοινότητα ή έχουν οποιαδήποτε άλλη διαφορετικότητα. Και ελπίζω να έμεινε κάτι από αυτή την κουβέντα και να άλλαξε και κάτι ακόμα λίγο από αυτή την κουβέντα. Και να το δούμε στο μέλλον να συμβαίνει μπροστά μας και να πηγαίνεις και εσύ στο νησί και να είσαι 150% εαυτό σου. Και εγώ ευχαριστώ ε, και εύχομαι πραγματικά τα, ε, τα πράγματα να συνεχίσουν να αλλάζουν έτσι όπως αλλάζουν. Λίγο γρηγορότερα ενδεχομένως θα ήταν ε, ε, ίσως καλύτερα, αλλά χαίρομαι που έχουν τα πράγματα αυτό το δρόμο και έτσι έχουν ανοίξει τόσες πολλές νέες πόρτες για τόσους πολλούς νέους κόσμους. Είμαι ο Αλέξανδρος Μάνος και αυτό ήταν ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς podcast της LIFO, Sex Diaries Uncensored. Στο σημερινό επεισόδιο είχαμε καλεσμένο μας τον Σπύρο, με τον οποίο μιλήσαμε για την ζωή ενός γκέι αγοριού σε ένα πολύ μικρό μέρος της Ελλάδας. Εσείς για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα επεισόδια, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, τα Google και τα Apple Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χθενάς και μερόπικο κίνη Ήταν μια παραγωγή της LIFO. Είναι τα podcast τη LIFO.